αλίμονα, να μην φτιάξουμε καμιά βίλα, ας πούμε. Βρήκαμε ωραία ζέστη και αέρα, κάφτε τα όλα. Και εκεί οικισμούσε και πολλά σπίτια. Κάτσε άκρη. Μια λόγη μαυρίλα, Dr. Cook, θα τη σπίτια σίγουρα. Λέει κάπου από τον Πευκιά πήρε από κάποιο σπίτι τώρα, δεν ξέρω. Έχει, ναι, αυτά είναι σπίτια δυστυχώς. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τώρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα, αλλά μα χρειαστεί να το πάμε κάτω. Καλό είναι να μην κλείνουν το χρόνο. Μα τι λες, να πας εσύ και να βοηθήσεις να καείς όπως κάναμε κάποτε. Τους κλείνουμε τους δρόμους τώρα, τέρμα, τέρμα αυτά που ήξερες. Σου λέει άσε να καεί η περιουσία σου. Και όλα, τόσα χρόνια είμαστε, πάντως δεν θυμόμαστε να έχουν καεί τα πεύκα αυτά. Τι, ποτέ ρε, ποτέ. Και είναι γεμάτο βίλες και σπίτια μέσα. Ποτέ αυτά. Και κανονικά σπίτια, εντάξει, είναι και παραθέσεις. Αυτό το δάσος είναι πόσο λένε, παρθένο, δεν έχει δυο και ακουμπήσει ποτέ φωτιά. Και φυσικά θα τα ρίξουμε στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το καινούργιο σενάριο, έτσι. Το χέρι του εμπριστή πολιτικού. Όχι ποτέ. Άρε λαμόγια. Ανάβει φωτιές η κλιματική αλλαγή πάντα όταν έχει αέρα. Ναι. Γι' αυτό λέγεται έτσι πάντα. Είναι αεράτη. Τι κάνουν αναγνώριση, νερό δεν πρέπει να πετάνε. Κάτι κουβάλα. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και μην ξεχνάτε ότι για όλα αυτά εσείς. Εμείς δηλαδή. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά που λέει. Αυτό ακριβώς. Αυτή την πορδί την πήραμε για να σβήσει την φωτιά. Πόσο θα έχουμε πληρώσει, ένας Θεός ξέρει. Πάει ρίγνει εκεί λες και ρίγνει ένα κουβά. Το μικρό αντί να έρθει το μεγάλο εδώ. Αλλά τι λέμε, δεν ξέρουμε. Αυτά τα μικρούλια καλά είναι, αλλά εδώ θέλει μεγαλύτερο. Ο τύπος είναι φοβερός. Αν δεν τα πει μέσα στο καπνό, ο άνθρωπος τι να κάνει.
Θα μπει μέσα γιατί εκεί πέρα έχει ένα σωρό σπίτια. Μέχρι πέρα θα βγει από αλλού. Και εκεί αιστεία, μάλιστα. Ένα μισή άχρηστο, τι να κάνουμε, τσάπα έχουμε εξοπλιστεί. Δεν μας αφήνει να πάμε για πάνω, αλλά δεν έχουμε και τίποτα. Τι να κάνεις με ένα τσεκουρί. Μόνο να ανοίξεις το κεφάλι σε κανένα πολιτικό, θα μου πεις κάτι είναι γι' αυτό. Δεν τολμάει, α και δημοσιογράφο, ευχαρίστω, σου κόβω 5 δάχτυλα. Πώς κάνουν οι Άραβες κάτω? Χέρι. Χέρι, χέρι. Του κόβω χέρι, καλά, εμπριστή. Εμπριστή σούπα, να το πάρουν και να το ρίξουν μέσα. Φωτιά. Εμπριστή άλλη δουλειά. Εμπριστή πάει αλλιώς η δουλειά. Φωτιά στα κάκαλα. Και να ουρλιάζει έτσι, να το ευχαριστεί όλος ο κόσμος. Τι να πούμε. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Και τα παιδιά ότι μπορούν εδώ. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε εκεί. Και με το ραντιστικό, μπράβο. Δεν γλιτώσουν εκεί τα σπίτια. Και από σπίτι στο άστρο σπίτι από πάνω αριστερά. Να ρίξει μόνος την. Παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί. Γυρίζει ο αέρας από εδώ, γυρίζει από εκεί. Εκεί θα πάει πάνω από το σπίτι του άστρου που έχει φουντώσει καλά. Ναι. Το ρίξει. Μπράβο. Ας ελπίσουμε. Εδώ κοιτάξτε για τι γίδια μιλάμε. Κάναν και καλά τα αντιπλημμυρικά που καθαρίσανε. Τι καθαρίσανε μέχρι εδώ. Όχι πιο πάνω. Τώρα εντάξει πάμε αλλού. Και αφήσανε τα ξερά τα πεύκα. Μην τους πει κανένας τίποτα ότι δεν τα κόψαμε, ξέρω εγώ, δεν τα ρίξαμε κάτω. Τα αφήσανε που είναι ό,τι πρέπει για τη φωτιά. Να την επεκτείνει για πλάκα. Να πεταχτεί 50% μέτρα μακριά. Μιλάμε για ζώα. Όταν μιλάμε για ζώα, αυτοί διοικούν τη χώρα μας. Διοικούν εμάς που είμαστε μεγαλύτερα ζώα. Θα είναι δύσκολα. Δυστυχώς πέρασα από εδώ. Όπως πρέπει να ανακαινώσουμε και από εδώ. Σκάνε τα κουκουνάρια. Το μόνο που ξέρουμε είναι να έρθει μήνυμα στο 112. Εκενώστε. Πυροσβεστική πουθενά, μόνο τα αεροπλάνα πάνε. Να κάθονται εκεί, εντάξει, και τι κάνουν εκεί τώρα. Να κατουρίσουν να έρθει.
πάνε όπου έχει κρίκους, να κάνουν στους δρόμους και να δουλεύουν, δεν ξέρω. Έτσι τις σβήναμε τις φωτιές παλιά, εγώ δεν θυμάμαι έτσι. Είναι 20 χρόνια. Ναι, άλλαξε ο αέρας, φύγε προς τα μας. Δηλαδή μόνο να ενημερώσουμε, φυγέτε από τα σπίτια σας, αφήστε να κάνουν. Δηλαδή όλα στην τύχη. Όλα στην τύχη, άμα ξαναλλάξει ο αέρας θα πάει προς τα κάτω, ναι. Θα λέμε εντάξει μωρέ, φύγετε. Αυτό είναι το θέμα, να φύγετε. Να σβήσετε, να το σώσετε το σπίτι, ναι, άστο. Εντάξει, άμα βγει και από κάτω, νεκροταφείο είναι. Κάψει και το νεκροταφείο, αντανάψει όλα τα καντήλια. Αριστερά σου. Ναι. Κατάντια. Ελλάς το μεγαλείο σου. Μόνο να σχολιάζουμε μας. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ευθύνες, είπαμε πάντα αυτές εσύ. Ποτέ το κράτος, δεν τι σου είπα, αλλάζει ο αέρας. Κοίτα το σπίτι εκεί μέσα, τι αντικλείσαι. Άρα αλήτες. Αλλά πάνε καταλάβουν ότι το κράτος είναι εμπριστή στα ζώα. Αν είναι δυνατόν από το Λουδράκι, τους έφτασε στον οικισμό Παράδεισο, στο Καλαμάκι. Πέρασε τις γραμμές, πέρασε την Εθνική και ήρθε εδώ κάτω. Και καίγεται και εκεί κάτω, αλλά δεν πάμε, μην εμποδίσουμε τους πυροσβέστες. Κάει και όλο αυτό που βάζω τη σημαία εγώ πάνω στην κορφή, κάθε φορά πάει και δεν πειράζει, την ξαναβάλουμε. Αντί σταμάτησε στη θάλασσα στην ουσία. Ναι. Σταμάτησε όπου σταμάτησε. Όπου δεν μπορούσε να κάψει άλλο. Μόνη της. Και δεν σταμάτησε, εντάξει. Μόνη της. Όπου σταμάτησε. Ευτυχώς που κόψε ο αέρας. Εκεί κάτω ελπίζω να μείνει κανένα σπίτι. Μπορεί να αναζωπηρώσει ανά πάσα στιγμή. Θέλει πολύ προσοχή όλη νύχτα. Τώρα ναι, εδώ πρέπει να κάνω πολλές κάτοικοι για να την γλιτώσω. Μπάσταρδε. Σε περίπτωση που κάνει κάτι. Κρατικός μηχανισμός άφαντος. Ό,τι έκανε όλη μέρα τα οχήματα και τα ελικόπτερα του Βαρδιλογιάννη και κάποια άλλα λίγα αεροσκάφη και οι εθελοντές ό,τι κάνουν. Τυχαίο. Αυτούς ξέρετε, αυτούς εμπιστεύεστε. Δύσκολη νύχτα απόψε. Όπως βλέπουμε πρωινό όλα στάχτη. Ευτυχώς εδώ τα σπίτια την γλιτώσαμε. Αλλά πολλά απάνω πρέπει να έχουν καεί. Μαυρίλα. Όσοι θα έχουν χάσει σπίτια και περιουσίες.
στάχτη όλα και εδώ είμαστε πολύ χαμηλά.